Τρεις Μητροπολίτες της Θράκης, αρχές φορείς και πλήθος πιστών υποδέχθηκαν στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, οι Ορθόδοξοι σήμερα τιμάμε τον πολιούχο μας Άγιο Νικόλαο, αυτήν την τεράστια προσωπικότητα της Χριστιανικής Εκκλησίας. Χθες τελέσαμε εδώ τον πάνδημο πανηγυρικό εσπερινό και από το πρωί προσφέρουμε την τρισαρχιερατική Θεία Λειτουργία μέσα σε αυτόν τον καθεδρικό ναό μας, εμβληματικό μνημείο τόσο για την πίστη μας όσο και για την τοπική μας ιστορία. Τιμούμε σήμερα την ιερή μνήμη του Πολιούχου της Αλεξανδρούπολης, του Αγίου Νικολάου, Επισκόπου Μύρων, του Δραματουργού. Τιμούμε τη μνήμη ενός Αγίου, ο οποίος με τον ασκητικό βίο του, ως μόνο ευχόδιο, έφτασε στον επισκοπικό θρόνο Μύρων της Λυκίας ως εκλεκτός του Θεού. Στην ομιλία του τόνισε πως οι αρχές και οι αξίες της Ορθόδοξης Χριστιανοσύνης εμπλούτησαν τον ελληνικό πολιτισμό και όρθωσαν στη συνέχεια τον τρίτο πυλώνα του κοινού ευρωπαϊκού πολιτισμού, τον πυλώνα της χριστιανικής διδασκαλίας. Από εδώ την Αλεξανδρούπολη, από εδώ την ελληνική και ευρωπαϊκή Θράκη, από εδώ αυτή την εσχατιά της Δύσης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαμηνύουμε αυτή την ιερή μέρα των 100 χρόνων από την απελευθέρωση και ενσωμάτωση της Θράκης μας στον εθνικό μας κορμό, ότι είμαστε αποφασισμένοι αυτές τις αρχές και αξίες που τόνισα προηγουμένως να τις υπερασπιστούμε. Και να τις υπερασπιστούμε όχι μόνο για το λαό μας και το έθνος μας, αλλά να τις υπερασπιστούμε για τον κάθε άνθρωπο. Να τις υπερασπιστούμε μέσα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής μας οικογένειας, αλλά και μέσα στο πλαίσιο της διεθνούς κοινότητας. Γιατί είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέλη της διεθνούς κοινότητας και αγωνιζόμαστε πάντοτε για την επέδοση και της διεθνούς και της ευρωπαϊκής νομιμότητας. Από την πρωτεύουσα του Εύρου, ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας συνέδεσε την εορτή του Πολιούχου με την έναρξη των εκδηλώσεων για την 100η επέτειο από την απελευθέρωση της Θράκης και τόνισε πως οι Έλληνες διακηρύσουν ότι είναι και θα παραμείνουν υπερασπιστές και θεματοφύλακες των αρχών και αξιών του ελληνικού και του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Δεν είμαστε εδώ εμείς οι Έλληνες, ως λαός και ως έθνος, για να υπερασπιστούμε μόνο τους ομοεθνείς μας και τους ομοδίσκους μας. Είμαστε εδώ για να υπερασπιστούμε τον κάθε άνθρωπο, γιατί αυτή είναι η αποστολή μας. Και όπως συνηθίζω να λέω και το τονίζω, για μας τους Έλληνες τα σύνορα υπάρχουν για να υπερασπιζόμαστε την πατρίδα. Όταν πρόκειται να υπερασπιστούμε τον άνθρωπο, τη δημοκρατία μας και τον πολιτισμό μας, δεν υπάρχουν και δεν πρέπει να υπάρχουν σήμερα. Αυτό ακριβώς μας διδάσκει αυτή η δημοκρατία, αυτός ο πολιτισμός. Περαιτέρω, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έστειλε μήνυμα προς την Τουρκία και την ηγεσία της, σημειώνοντας ότι οι Έλληνες έχουν αποδείξει ότι σέβονται διαχρονικώς το ακέραιο, το διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο, πρωτίστως δε τα θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου που απορρέουν από τη διεθνή και την ευρωπαϊκή ένωμη τάξη. Μέσα μας αισθανόμαστε την ανάγκη να ζήσουμε εν ειρήνη με την γειτονική μας Τουρκία. Πάντοτε τίνουμε χείρα φιλίας και καλής γειτονίας. Οι λαοί μας έχουν πολύ περισσότερα να μοιραστούν από αυτά που έχουν να χωρίσουν. Αλλά για να υπάρξει αυτή η ειρήνη, η φιλία, η καλή γειτονία, υπάρχουν κανόνες. Και οι κανόνες αυτοί σημαίνουν σεβασμό της ιστορίας, του διεθνούς και του ευρωπαϊκού δικαίου. Και μέσα αυτό το πλαίσιο σημαίνουν σεβασμό του ανθρώπου. Και εδώ είναι ανάγκη να κάνω την εξής αντιδιαστολή που αποδεικνύεται από την ίδια την ιστορία. Όχι μόνο την απότερη, αλλά και την τωρινή ακόμα. Πώς συμπεριφερθήκαμε εμείς στον άνθρωπο, πώς συμπεριφέρθηκε και συμπεριφέρεται δυστυχώς η γειτονική μας Τουρκία, που καιρός είναι
να ανανύψει σε ό,τι αφορά αυτή τη συμπεριφορά. Το θέλουμε, το επιδιώκουμε, κάνουμε το πάλι για να την πείσουμε, αλλά πάντως θα υπερασπιστούμε αυτά τα οποία τόνισα προηγουμένως. Ακόμα έκανε αναφορά στη θρησκευτική μειονότητα της Θράκης, υπενθυμίζοντας τα όσα προβλέπει η Συνθήκη της Λοζάνης για τους μουσουλμάνους πολίτες της Ελλάδας. Η μειονότητα εδώ είναι θρησκευτική μειονότητα. Δεν έχει άλλα χαρακτηριστικά. Και όποιοι διεκδικούν άλλα χαρακτηριστικά παραβιάζουν ευθέως το διεθνές δίκαιο, αλλά και παραχαράσουν την ιστορία. Για τη Συνθήκη της Λοζάνης υπήρξε σαφή στο ζήτημα αυτό. Το πώς φερθήκαμε. Πώς φερόμαστε στους συμπολίτες μας μουσουλμάνους, το αναγνωρίζουν όλοι. Και σε ό,τι αφορά την καθημερινή ζωή τους, και σε ό,τι αφορά την άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους και ιδίως της θρησκευτικής τους ελευθερίας. Είμαστε ένα πραγματικό υπόδειγμα προς αυτήν την κατεύθυνση. Και αυτό το υπόδειγμα εννοούμε να το ακολουθούμε πάντοτε και θα το ακολουθήσουμε. Και αυτό αποδεικνύει το πώς αυτή η μειονότητα εδώ, αυτοί οι συμπολίτες μας, ζουν, ευημερούν και πολλαπλασιάζουν. Γίνονται μια μεγάλη μειονότητα, την οποία εμείς την έχουμε αγκαλιάσει και θα το πράττουμε πάντοτε και για λόγους νομικούς θεμελιωδών δικαιωμάτων και για λόγους ανθρωπισμού. Γιατί αυτός είναι ο πολιτισμός μας, αυτό είναι το ήθος του λαού και του έθνους των Ελλήνων. Ποτέ δεν διακρίναμε τους συμπολίτες μας. Ούτε θα το πράξουμε ποτέ. Το ίδιο έχουμε πράξει και σε ό,τι αφορά πια εκτός σύνορων, από τους ανθρώπους που έρχονται έξω από τα σύνορά μας. Και μιλώ για τους μετανάστες και ιδίως για τους πρόσφυγες. Στον αντίποδα της υποδειγματικής συμπεριφοράς της Ελλάδας κινείται αυθαιρετώντας πολλαπλώς η Τουρκία, τόνισε ο κύριος Παυλόπουλος. Ο ίδιος σημείωσε πως είναι υπόλογη διεθνώς, με αντιπροσωπευτικό παράδειγμα το άκρος βαρύ κλίμα εναντίον της στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Δυστυχώς η γειτονική μας Τουρκία παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, παραβιάζει ακόμα και τη συμφωνία την οποία έχει κάνει με την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρά τη βοήθεια τεράστια την οποία παίρνει, δείτε πώς συμπεριφέρεται δυστυχώς στους πρόσφυγες, στους μετανάστες. Πολλές φορές από τα λόγια τους προτείνει, από τα λόγια της ηγεσίας τους. Με αυτά τα λόγια, τα απαράδεκτα, ότι ξέρετε, θα τους αφήσουμε να τρέξουν προς την Ελλάδα και την Ευρώπη. Τι είναι αυτό? Πώς μεταχειρίζονται έτσι? Είναι όμοιροι εκεί? Τι είναι? Θύματα εκβιασμών, πολιτικών σκοπιμοτήτων. Δεν θέλω να προχωρήσω περισσότερο. Αλλά είναι ντροπή σε αυτή την εποχή. Αυτοί οι άνθρωποι που είναι θύματα του πολέμου, οι περισσότεροι τουλάχιστον από αυτούς, να τους μετακυρίζεται μια χώρα με τον τρόπο με τον οποίο είπα προηγουμένως. Με τους εκβιασμούς και τις απειλές. Ότι μένουν εκεί επειδή το θέλει, αλλά αν δεν το θέλει, θα τους χρησιμοποιήσει για να επιτύχει άλλους σκοπούς που δεν έχουν καμία σχέση με τον ανθρωπισμό, ο οποίος πρέπει να διακρίνει το πιστεύω μας, αλλά και το γίνεται το πολιτισμό μας. Η Ελλάδα επιδιώκει η Τουρκία να αντιληφθεί τις ευθύνες της, είπε καταλήγοντας ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Όσο είμαστε αποφασισμένοι να τείνουμε χειραφιλίας, αλλά τόσο είμαστε αποφασισμένοι υπό όρους άραγους ενότητας και δίχως ίχνος υποχώρησης ή υπαναχώρησης να επιβάλλουμε τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου, είπε χαρακτηριστικά. Από εδώ όμως, αυτή την ιστορική μέρα, στην Αλεξανδρούπολη, όλοι εμείς οι Έλληνες, υπό όρους άραγους ενότητας, διαμηνύουμε ότι τις αρχές και τις αξίες που τόνισα προηγουμένως, που προκύπτουν και από τη σημερινή ημέρα μήνης και από την Ορθοδοξία, αλλά πηγάζουν από τον ίδιο μας τον πολιτισμό, από την ίδια μας τη δημοκρατία, εμείς θα τις υπερασπιστούμε. Θα τις υπερασπιστούμε στο ακέραιο. Θα υπερασπιστούμε τα σύνορά μας, το έδαφος μας, την αποκλειστική οικονομική ζώνη μας. Και ας μην ξεχνάει η γειτονική μας Τουρκία. Αυτό είναι μια ιστορική και θεσμική αλήθεια και ας το καταλάβει καλά ότι είναι και σύνορα, είναι και έδαφος, είναι και αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, όταν κάνει ενέργειες όπως αυτές που κάνει, εντελώς ανυπόστατες, όχι απλώς παράνομες, ανυπόστατες, νομικώς το τονίζω, όπως αυτό το λεγόμενο μνημόνιο κατανόησης με τη Λιβύη, οφείλει να γνωρίζει ένα πράγμα, ότι πέραν του ότι
δεν υφίσταται θεσμικός κάτι τέτοιο και δεν μπορεί σε κανένα να το επιβάλλει, να γνωρίζει ότι δεν έχει να κάνει μόνο με την Ελλάδα όταν συζητάμε για τα θέματα αυτά. Έχει να κάνει, όπως συμβαίνει και με το κυπριακό ζήτημα, γιατί η Κύπρος είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει να κάνει και με την Ευρωπαϊκή Ένωση.